Ναι, πριν πω γι' αυτό, να πω ότι ανησυχώ πολύ για την υγεία του Χρήστο, του Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πολύ μαχητικός. Δίνει δύναμη και ορμή σε όλους μας και ανησυχώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητος και πάρα πολύ δυναμικός. Και θα έλεγα ότι έχουμε πετύχει πάρα πολλά με χάρη της επιμονής του και της προσπάθειάς του, όπως και των υπολείπων του Συλλόγου. Βεβαίως, έχω και εγώ την πληροφορία αυτή που είδα στα μέσα ενημέρωσης και την οποία έχω εμπλουτίσει με περισσότερη είδηση. Όντως, βρέθηκε βιολογικό υλικό, ένα κανονικό και ένα ύποπτο βιολογικό υλικό, και το οποίο τα σκυλιά αναγνώρισαν ως ανθρώπινο. Να πω στους ακροατές σας ότι τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά αυτά δεν ανιχνεύουν ζωικής προέλευσης. Βέβαια, το τυπικό κομμάτι πρέπει να γίνει υποχρεωτικά, να πιστοποιηθεί και στα εργαστήρια ότι πρόκειται περί ανθρώπινου υλικού, περί ανθρώπινου οστού. Αυτό βέβαια... Άλλωστε αυτό είναι που διερευνά και η συγκεκριμένη ομάδα της Ανούμπης. Επίσης θα ήθελα να πω στους ακροατές σας ότι αυτή η ομάδα, η οποία κατέχει το μοναδικό προνόμιο στη χώρα μας να έχει πτωματικούς σκύλους, δηλαδή σκυλιά που μπορούν να ανιχνεύουν μόνο ανθρώπους όχι εν ζωή, σε αντίθεση με τα σκυλιά που έχει πυροσβεστική υπηρεσία, έχει την μοναδικότητα στην Ευρώπη. Και πρέπει μέσω εσάς να πληροφορηθούν οι ακροατές σας ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών ανάσυρσης των πτωμάτων από το σημείο της τραγωδίας, η ομάδα αυτή, ακούγοντας τις ειδήσεις και πιστεύοντας ότι οι άνθρωποι είναι τεμαχισμένοι και δεν θα βρεθούν ή δεν θα βρεθούν εύκολα, προσφέρθηκε απειλοκερδός να βοηθήσει. Όμως το ελληνικό κράτος απέρριψε την προσφορά αυτή και είναι η ώρα να το πούμε, και αυτά έχουν γίνει εγγράφως, και όλες αυτές οι τραγωδίες που ζουν αυτοί οι άνθρωποι, οι συγγενείς, να ψάχνουν από εδώ και από εκεί τα μέλη των σωμάτων των παιδιών τους, θα είχε αποφευθεί, αλλά για άλλη μια φορά αυτό το κράτος έδειξε την αναλγησία του. Δεν ξέρω αν είναι αναλγησία, διότι εδώ αποδεικνύεται. Πάνε στο κουλούρι μαζί με τους συγγενείς, εσείς ως τεχνική σύμβουλη, πάει η Ανούμπης, βρίσκει ανθρώπινα υπολείμματα. Εγώ θα τα πω απλά λαϊκά. Πάνε τώρα, άλλους 2-3 μήνες μετά, στο οικόπεδο Πανδρεμένου, μας λέτε ότι βρίσκουν ένα καθαρό και ένα ύποπτο. Τι σημαίνει καθαρό και ύποπτο ανθρώπινο, να το εξηγήσετε λίγο? Επειδή έχω δει πώς δουλεύουν οι άνθρωποι αυτοί, έχω διαβάσει τις εκθέσεις τους, είναι πράγματι πάρα πολύ λεπτομερείς και πάρα πολύ ψήρες, με την καλή έννοια της ψήρας, όσον αφορά την ανίχνευση αυτού του τμήματος της δουλειάς που έχουν να κάνουν. Όταν αναφέρονται σε ένα δείγμα και σε ένα ύποπτο δείγμα, προφανώς το εργαλείο τους, που είναι το ζώο, το σκύλος δηλαδή, το σκυλί έχει βεβαιώσει αυτό το αντικείμενο. Και ξέρω πώς δουλεύουν, δηλαδή προσπαθούν να μπερδέψουν το ζώο. Δηλαδή να του βάλουν περισσότερα του ενός δείγματος άλλης ίδιας κατάστασης, αλλά άλλης προέλευσης. Ανθρώπινα δηλαδή, με ζωικά κομμάτια σώματος. Εάν το σκυλί επιμένει, σημαίνει ότι το δείγμα δεν είναι πλέον ύποπτο. Στη δική του τη γλώσσα. Όμως σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί από τα ιατροδικαστικά εργαστήρια. Έχετε εικόνα γιατί πρόκειται, περί τίνος πρόκειται? Έχω, αλλά δεν θα ήθελα να κάνω. Πρόκειται μακροσκοπικά, επιφανειακά, δηλαδή αν το αξιολογήσει κάποιος, και εγώ από τις διαρροές το μαθαίνω, πρόκειται από ένα τμήμα από το ανώτερο σε όρθια στάση κομμάτι του ανθρώπου. Μάλιστα. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι από γνάθο μέχρι... Κατάλαβα. Εντάξει. Μάλιστα. Ήθελα να πω κάτι εδώ που είπατε όσον αφορά το οικόπεδο, το συγκεκριμένο οικόπεδο, ναι. Του νυμφευμένου. Ο άνθρωπος αυτός από την αρχή προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα, με την έννοια ότι κάθε μέρα θυμάται και κάτι άλλο. Η μνήμη του δηλαδή είναι επιλεκτική. Αν θυμάστε πολύ καλά, την πρώτη μέρα υπέδειξε κάποια σωρούς που δεν φαινόντουσαν, διότι η βλάστη ήταν πολύ μεγάλη, ότι εκεί ήταν ένας ανοιχτός χώρος, ο οποίος ήταν ένας χώρος χωματερή ουσιαστικά. Ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε να πετάει οτιδήποτε. Αυτά όμως που υπέδειξε και δεν μπορούσε
δεν μπορούσε να κάνει λάθος. Είναι αυτά που κάποιοι έτρεξαν και τα επιβεβαίωσαν κιόλας ότι τα τσιβήσαν και τα βρήκαν και σωστά. Δηλαδή, η ομάδα Ανούμπης όμως, η οποία δουλεύει με πολύ μεγάλη, θα έλεγα, με πολύ μεγάλο επαγγελματισμό, και θα έλεγα και υπό την, και το άγρυπνο βλέμμα και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ενταχθεί για αυτή τη δουλειά. Διαπιστώσαμε ότι σε ένα τεράστιο χώρο που είσαι 1000 κυβικά, δεν μπορείς να επιλέγεις ότι αυτά τα 300 που δεν θυμάσαι και πότε τα έβαλες. Και έτσι αμφισβητήσαμε από την πρώτη στιγμή τα πρώτα δείγματα, όχι μόνο για τη μεθοδολογία, αλλά και για την ουσία τους. Και παρότι προσπάθησαν κάποιοι να αποτρέψουν την Ανούμπης από την απάιστα, γιατί έγινε και αυτό. Κάποιοι προσπάθησαν να αποτρέψουν την Ανούμπης ώστε να χωρομετρήσει τέτοιου είδου και τα υπόλοιπα χώματα. Η επιμονή τους όμως είχε αποτελέσματα, διότι και δειγματισμός θα γίνει μέσω του χημείου του κράτους και στα υπόλοιπα, από ό,τι βλέπετε συμπληρωματικός. Και εμείς είχαμε προσβάλει επίσημα πλέον, αν θυμάστε, με δημοσιότητα, την προσβάλαμε ως άκυρη τη διαδικασία και ζητήσαμε να γίνει και στον υπόλοιπο χώρο. Όντως γίνεται και με καλύτερο τρόπο, με τη χρήση όχι των τέλειων υλικών, αλλά με τη χρήση ελαφρύτερων μέσων που να μην κάνουν ζημιά και να δημιουργούν προβλήματα και στους σκύλους. Αλλά επίσης και στα υπόλοιπα χώματα, διότι αυτά που μας έδειξε στην αρχή ήταν χώματα οικοδομής και όχι χώματα από τα δείγματα που πήρε το σημείο, τα πήρε από χώματα οικοδομών. Το είπε ο κύριος Κωνσταντινίδης ότι χθες ήταν κάπως πιο ικανοποιητική κατάσταση. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτά τα δείγματα που τα σκυλιά της Ανούμπης αναγνώρισαν ότι είναι ανθρώπινο υλικό, πάνε τώρα στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Πόσο γρήγορα βγαίνουν οι απαντήσεις, έχετε εικόνα? Φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι πολύ. Θέλει μια διαδικασία, αλλά εδώ αυτά πρέπει να προηγηθούν όλων των άλλων εργασιών που μπορεί να έχουν τα εργαστήρια, λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει η υπόθεση αυτή. Σωστά. Έχετε δίκιο. Κύριε Κοκοτσάκη, πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω να σας ρωτήσω, είπε ο κύριος Κωνσταντινίδης πριν από λίγο, εκτός όλων αυτών, ότι ετοιμάζεται και η τελική συμπληρωματική τεχνική έκθεση, πόρισμα, θα το πω εγώ, από την ομάδα σας. Ισχύει αυτό και θα κατατεθεί? Θα είναι, ναι. Θα είναι με νέα δεδομένα? Δεν είναι συμπληρωματική. Είναι η επικαιροποιημένη έκθεση. Ουσιαστικά δηλαδή θα αποσύρει τα όσα έχουν έρθει μέχρι σήμερα και θα τα συμπεριλάβει σε μια επικαιροποιημένη. Σε αυτήν δηλαδή θα συμπληρωθούν, θα επιβεβαιωθούν, σας λέω εγώ, έτσι περαιτέρω, έτσι περισσότερο, με πολύ νεότερα στοιχεία και μετρήσεις. Αλλά μπορώ, είμαι σε θέση να σας πω περίπου τι ακριβώς γίνεται. Αυτό το οποίο προκύπτει, να μάθουν και οι ακροατές σας, ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν τρία διαφορετικά μοντέλα. Ένα μοντέλο στην Ευρώπη, ένα μοντέλο στην Ελλάδα και ένα μοντέλο στην Αμερική. Από αυτό που είχε να κάνει το μοντέλο, αυτά μοντέλα αυτά, είναι να ξεκινήσουν από αυτό το φαινόμενο, να το μετρήσουν σε σχέση με τη χωροταξία, σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες, σε σχέση με όλα, να βρούνε τα πραγματικά στοιχεία, δηλαδή τις διαστάσεις του φαινομένου, να το ξεχωρίσουν την πυρόσφαιρα από την απλή καύση, και αφού το πετύχουν αυτό, να δώσουν τα βασικά στοιχεία στα μοντέλα, τα οποία θα τρέξουν πολύ πιο εύκολα μετά και να βγάλουν το αποτέλεσμα. Ένα από αυτά θα τρέξει και για το υλικό, δηλαδή να μπορέσει να μας βεβαιώσει, γιατί προφορικά μας το έχει ήδη βεβαιώσει, να μας το βεβαιώσει και εργαστηριακά, ότι το υλικό που κεγόταν ήταν αυτό. Τι θα κάνουν τα μοντέλα, πέραν κάθε αμφισβητήσεως, είτε πολιτικής είτε επιστημονικής, θα μας δώσουν αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό, ότι αυτό το είδαμε και κεγόταν, δεν θα μπορούσε να είναι ούτε στο επιβατικό τρένο, ούτε να το κουβαλούσαν οι επιβάτες, ούτε να είναι ηλιοσιλικόνης, ούτε τίποτα. Χωρίς πλέον κανένα ίχνος, καμιά σκιά ή καμία αμφισβήτηση να δοθεί στην κύρια ανάκριση και στην κοινή γνώμη. Και εκτός από αυτό υπάρχουν και οι διαπιστώσεις μας για την απουσία οποιοδήποτε βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας οπουδήποτε στην Ελλάδα για ένα χρόνο πολύ μπροστά και πολύ πίσω. Δηλαδή δεν έχουμε βρει στοιχεία ούτε καν στους δορυφόρους που περνούσαν από την Ελλάδα εκείνη την ημέρα. Τι λέτε? Βεβαίως. Α, τόσο δεν υπάρχει. Μάλιστα. Και με αγορά. Προσπαθήσαμε να το αγοράσουν και μας βεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει. Μπορούμε να ζητήσουμε δηλαδή για το Ηράκλειο και να βρούμε, αλλά για την περιοχή αυτή δεν μπορέσαμε να βρούμε τίποτα. Δεν υπάρχει ή έχει χαθεί σε μοντάζ? Η απάντηση δεν είναι. Τα γεγονότα της πλαστογραφίας ή των μοντάζ των υπαρχόντων βίντεο
Είναι γεγονός. Αυτό αποδεικνύεται εργαστηριακά. Α, υπάρχει και τέτοιο. Μάλιστα. Α, καλά. Βεβαίως. Εντάξει. Βεβαίως. Καλά πάμε. Καλά πάμε. Πότε υπολογίζετε να το έχετε ολοκληρώσει? Ναι, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει μια δυσκολία με την, με τη διαφορά επειδή έχουμε στις χώρες μας. Α, μάλιστα. Ναι, αλλά έχουμε δώσει μια προθεσμία μέχρι, μέχρι και λίγο πριν ή λίγο μετά το Πάσχα. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Κοκοτσάκη. Με βάση και αυτά τα καινούργια, αυτό ότι όσοι επικαλούνται μπαζώματα και τέτοια είναι για τα μπάζα, στέκει ειδικά σήμερα που έχουμε από ό,τι φαίνεται ανθρώπινο υλικό ξανά? Κοιτάξτε, αποφεύγω συνήθως να κάνω κάποια στιγμή κιόλας με βγάλατε στον αέρα και ήμουν αρκετά θυμωμένος. Ήταν η ίδια περίοδος. Το χειρότερο δεν είναι ότι μας έχουν πει ότι είμαστε για τα μπάζα. Εν πάση περιπτώσει, έχουν πει και χειρότερα. Ότι είμαστε, οι θεωρίες μας είναι προϊόν συνωμοσίας. Και εγώ έκτοτε θεωρώ τον εαυτό μου συνωμότη. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι θέμα το να δικαιωθούμε εμείς για αυτά που λέμε. Αυτό είναι το λιγότερο. Ποσό ενδιαφέρει τον οποιονδήποτε. Αυτό που χρειάζεται να δικαιωθεί είναι ο αγώνας αυτών των ανθρώπων. Και εν πάση περιπτώσει, ποιος αμφισβητεί ότι η αλήθεια είναι πάνω απ' όλα? Ποιος μπορεί να αμφισβητεί στην πρόθεση όλων εμάς των ανθρώπων? Τι έχουμε, κανένα κίνητρο οικονομικό, κανένα πολιτικό κίνητρο? Και εμείς οι εντολείς μας. Δεν έχουμε κανένα άλλο κίνητρο. Λάθος μπορεί να κάνουμε σε κάτι, αλλά κίνητρο, είτε οικονομικό, είτε γιατί για να κάνεις συνωμοσία έχεις κάποιο κίνητρο. Για να είσαι για τα μπάζα πρέπει να έχεις κάνει κίνητρο. Ας πούμε, μπορεί να είσαι για τα μπάζα να χτίσεις μια οικοδομή. Ούτε αυτό θα κάνω. Έτσι, αυτά δεν ισχύουν, κύριε Καχίνη. Κατάλαβα εγώ, κύριε Κοκοτσάκη, κατάλαβα. 16-17 μήνες μετά, οι Ανούμπις, αυτό που τις αρνήθηκαν από τις πρώτες μέρες που ευγενικά το προσέφερε, εξακολουθεί όσο. Προσέξτε, εδώ είναι ακόμη χειρότερο. Διότι στο οικόπεδο Παντρεμένου έχουν αποθεθεί χώματα και έχει αλλοιωθεί κιόλας και με μπάζα οικιακά από οικοδομές κτλ. Και παρόλα αυτά βρίσκουν πάλι υπολείμματα ανθρώπων. Εντάξει. Αυτό... Και μην ξεχνάτε ότι χάνουμε έναν άνθρωπο. Δηλαδή, έχουμε έναν αγνοούμενο, όσο και προσπαθούν να το κρύψουν. Υπάρχει ένας αγνοούμενος, τι να κάνουμε. Δηλαδή, αφού υπάρχει